Καλώς ορίσατε στο Space. Αυτόν τον μήνα βρισκόμαστε εδώ, στις Γαλλικές Άλπεις, για να δούμε πόσοι επιστήμονες χρησιμοποιούν πληροφορίες από τους δορυφόρους και από περιοχές σαν και αυτήν, προκειμένου να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με το κλίμα μας. Πάμε όμως πρώτα να δούμε ορισμένες άλλες ειδήσεις από τον μαγικό κόσμο του διαστήματος. Το τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για το διαστημόπλοιο Orion της NASA έφτασε στις ΗΠΑ για δοκιμές. Θα εξασφαλίσει την πρόθεση νερού και αέρα στο σκάφος που έχει σχεδιαστεί να επισκεφτεί την Σελήνη και τον Άρη. 12 άνδρες ολοκλήρωσαν στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων για να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αναπτύξουν νέες ασκήσεις θεραπευτικής αγωγής για τους αστροναύτες. Πάμε τώρα στο βασικό μας θέμα και την παγκόσμια προσπάθεια των επιστημόνων να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο κλίμα μας. Είναι Νοέμβριος στις Άλπεις και ένα λεπτό στρώμα χιονιού έχει ήδη καλύψει τις βουνοκορφές της μεγαλύτερης οροσειράς της Ευρώπης, καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα. Εδώ, σε υψόμετρο 3.200 μέτρων, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Le Des Alpes, καταγράφεται διαρκώς από επιστήμονες όπως ο Jean-Pierre Dedier το μέγεθος και η ένταση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ στις Άλπεις δεν αμφισβητείται ότι το κλίμα αλλάζει. Υπάρχει πραγματικά μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τις συνθήκες που ήμασταν σε θέση να παρατηρήσουμε μόλις 20 χρόνια πριν. Αυτή αφορά το χιόνι. Οι παγετώνες χάνουν την έκταση και τον όγκο τους. Γι' αυτό και πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στο φαινόμενο με τους δορυφόρους, δεδομένου ότι αυτοί μπορούν να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία από τις επίγειες μετρήσεις, οι οποίες είναι σποραδικές. Αυτές οι δορυφορικές εικόνες του 1985 και του 2015 δείχνουν ανάγλυφα πόσο έχει συρρυκνωθεί ο παγετώνας. Ο ένοχος είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε αυτό το γράφημα φαίνεται η εκτόξευση της παρουσίας του διοξιδίου του άνθρακα στο υψηλότερο μέγεθος εδώ και 3 εκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες εργάζονται πυρετοδός. Αυτό είναι ένα πυρηνικό τρυπάνι που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας νερού που αντιστοιχεί στο χιόνι. Λαμβάνω τις βασικές παραμέτρους του χιονιού. Αυτή είναι η θερμοκρασία, η πυκνότητα. Και τώρα πάμε στα πρώτα στρώματα του χιονιού. Μείον 3, μείον 3,5. Εξετάζουμε επίσης το μέγεθος των νυφάδων του χιονιού. Οι μετρήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα και όποτε έχουμε δορυφορικό πέρασμα προσπαθούμε να το κάνουμε ταυτόχρονα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τώρα έχουμε λιγότερες και μικρότερες έντασης χιονοπτώσης εδώ, αλλά οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες. Επομένως, τι συμβαίνει? Η Γη είναι ένα κλειστό σύστημα. Το νερό δεν πηγαίνει έξω στο διάστημα. Παραμένει, αλλά πέφτει σε άλλες περιοχές και με έναν πολύ πιο έντονο τρόπο. Γι' αυτό έχουμε όλο ένα και πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, με κυκλώνες και καταιγίδες, σε περιοχές του κόσμου που δεν ήταν σύνηθες να τα έχουμε αυτά τόσο συχνά όσο σήμερα. Η εκτόξευση δορυφόρων όπως ο Sentinel-1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και οι πρόγονοί του, ERS και Envisat, βοηθούν τους επιστήμονες να παρακολουθούν ακόμη και τα λιγότερο προσβάσιμα μέρη της Γης. Έτσι, οι ερευνητές όπως η Φανή Μπρουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπτικά και δορυφορικά δεδομένα για να δουν πώς ανταποκρίνονται, για παράδειγμα, τα Ιμαλάια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Την τελευταία δεκαετία, οι παγετώνες των Ιμαλαίων έχουν χάσει μεγάλο μέρος της μάζας τους. Με αυτό το νέο δορυφόρο μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μια πολύ ψηλότερη ανάλυση. Έτσι δεν χρειάζεται μόνο να μετρήσουμε ξανά τη μάζα του παγετώνα, αλλά μπορούμε να δούμε με λεπτομέρεια τις περιοχές όπου ο παγετώνας γίνεται πιο λεπτός και υποχωρεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Υπάρχουν σε τροχιά δεκάδες δορυφόροι που παρατηρούν τη Γη. Κάνουν μετρήσεις για πράγματα όπως η υγρασία του εδάφους, η αποψήλωση των δασών, το πάχος του πάγου, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η αλατότητα των ωκεανών. Από το 1993 μετρούν επίσης το ύψος της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, αυξάνεται μεν, αλλά απειροελάχιστα. Συναντήσαμε την ειδική σε θέματα δορυφορικής υψομετρίας, Άνικα Σνεύ, στο γαλλικό λιμάνι Κογιού, στα νότια της χώρας. Η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να αυξάνεται και αυτό μπορούμε να το δούμε χάρη στα δορυφορικά δεδομένα. Επομένως, είμαστε σίγουροι τώρα για την εκτίμησή μας για 3,3 χιλιοστά τον χρόνο. Στη Μεσόγειο και ιδίως εδώ στην Κογιού, η αύξηση είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το μέσο όρο. Τρεις παράγοντες συμβάλλουν για να αναδειχθεί αυτός ο μέσος όρος των 3,3 μιλιμέτρα ανά έτος. Το 10% αφορά υπόγεια νερά,
Το 30% ύδατα που επεκτείνονται σε όγκο λόγω θερμότητας. Το 60% προέρχεται από τους παγετώνες και τα παγόβουνα που λιώνουν. Όμως τα 3,3 χιλιοστά είναι ένας μέσος όρος. Σε ορισμένες περιοχές η αύξηση είναι υψηλότερη. Αυτός ο χάρτης δείχνει τη διακύμανση της στάθμης της θάλασσας κατά τα τελευταία 23 χρόνια. Όταν υπάρχει πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η στάθμη αυξάνεται ταχύτερα από το μέσο όρο. Είναι ουσιαστικά λόγω του τρόπου που εγκλωβίζεται η θερμότητα, καθώς δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά αλλάζει από τη μία περιοχή στην άλλη. Εδώ, στο δυτικό Ειρηνικό, η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί έως και 4 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το μέσο όρο. Ο μέσος όρος αντικατοπτρίζεται στις κίτρινες περιοχές. Είναι σαφές ότι οι διαστημικές τεχνολογίες έχουν συμβάλει στην δυνατότητά μας να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ένα τεράστιο φάσμα παραμέτρων για τον πλανήτη μας. Όμως τι μας δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα? Τώρα, εν έτη 2015, αντιμετωπίζουμε τις ευθύνες μας. Και αυτές οι ευθύνες είναι αρκετά εμφανείς. Οι επιστήμονες προσπαθούν το καλύτερο δυνατό για να παρουσιάσουν με τον πιο ειλικρινή τρόπο μια διάγνωση, όπως κάνουν οι γιατροί στο κρεβάτι του ασθενούς. Όλες οι παρατηρήσεις είναι κατηγορηματικές. Το κλίμα αλλάζει. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε να φοβόμαστε μια ξαφνική αλλαγή στις επόμενες δεκαετίες? Και ως προς αυτό το θέμα, οφείλω να πω ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πραγματικά. Έχουν υπάρξει μεγαλύτερες ή μικρότερες διακυμάνσεις στο κλίμα από καταβολής κόσμου. Το πρόβλημα που μας προκαλεί ανησυχίες αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό συμβαίνει εδώ και μια πολύ σύντομη περίοδο, όπως είναι αυτή τη ζωή του ανθρώπου. Περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, μεγαλύτερες μέσες θερμοκρασίες, αύξηση της στάθμης της θάλασσας και λιώσιμο των πάγων. Αυτή είναι η κατάσταση στο κλίμα του πλανήτη Γη το 2015. Μακριά από την κλιματική αλλαγή, πάμε τώρα στην Ακαδημία Αστροναυτών στην Κολονία. Συναντήσαμε τον Βρετανό αστροναύτη Tim Peake λίγο πριν την αναχώρησή του για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τον ρωτήσαμε τι συμβαίνει αν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Γεια σας, είμαι ο Tim Peake. Είμαι αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και θα εκτοξευθώ στο διάστημα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 15 Δεκεμβρίου φέτος. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα όταν είσαι αστροναύτης είναι το να μάθεις πώς να είσαι αποτελεσματικός και ευέλικτος. Αν κάτι πάει στραβά ενώ είσαι στον διαστημικό σταθμό, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν καταναλώσει αρκετό χρόνο και σκέψη για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αν για παράδειγμα ένα κομμάτι από συντρίμια χτυπήσει το διαστημικό σταθμό και αρχίσει να χάνει πίεση, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το σημείο της διαρροής το συντομότερο δυνατόν και να το απομονώσουμε, έτσι ώστε το κενό να μην πάει προς το σύνολο των χώρων του σταθμού. Αν αποτύχουμε να το κάνουμε αυτό, τότε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν τα πράγματα θα αρχίσουν πραγματικά να γίνονται επικίνδυνα, θα εκενώσουμε το διαστημικό σταθμό, θα πάμε στο διαστημόπλοιό μας Σογιούς, θα το αποσυνδέσουμε και θα επιστρέψουμε στη Γη. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο θα βρεθούμε στην Σύνοδο για το Κλίμα στο Παρίσι για να διαπιστώσουμε ποιο θα είναι το μέλλον του πλανήτη. Θα τα πούμε τότε.